Άλλο. Τώρα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παντός, Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και ομιλητής θα ήταν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας, το οποίο αναβλήθηκε. Όχι, ακυρώθηκε, βγήκε ανακοίνωση πριν από λίγο. Ακυρώθηκε ή αναβλήθηκε? Καλημέρα σας. Ακυρώθηκε. Άρα είναι άρα δεν θα γίνει καθόλου. Δεν αναβλήθηκε απλώς. Θέλω λίγο να σας κάνω ένα ερώτημα, μία δική μου απορία, πριν πάμε σε όλα τα άλλα. Όταν θέλετε εσείς οι γιατροί, που σέβομαι πάρα πολύ το λειτουργήμά σας, να δώσετε ένα μήνυμα σε μία γυναίκα άνω των 40 που θέλει, που μπορεί και αυτή να το ανακάλυψει, όπως λέει αυτό το περιβόητο σποτ, το οποίο πάντως εμείς εδώ θεωρούμε απαράδεκτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να της δώσετε μία θετική προοπτική? Πρέπει να τη φορτώσετε με ενοχές? Και εν πάση περιπτώσει, αν η δική σας δουλειά δεν είναι η ειδικότητά σας, δεν θα έπρεπε να πάρετε ένα ψυχίατρο, γιατρέ μου, να του πείτε πώς να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα σε αυτές τις γυναίκες στις οποίες απευθυνόμαστε? Καλημέρα και πάλι. Εμείς που βλέπουμε ως γιατροί όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν ένα παιδί, πραγματικά αγωνιούμε, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το όνειρό τους πραγματικότητα. Ναι. Είναι η φύση, γιατί σας άκουγα προηγούμενα, δεν ασχολείται με την αυτοδιάθεση μιας γυναίκας. Η γυναίκα έχει απόλυτο δικαίωμα να διαθέτει όλη την ενέργεια. Φυσικά, συμφωνούμε. Και να επιλέγει το τι θα κάνει στη ζωή της. Συμφωνούμε. Όπως κάθε άνθρωπος, και γυναίκα και άνδρας, οποιοςδήποτε. Μόνο που η φύση είναι αμήλικτη με τα όρια που θέτει στην αναπαραγωγή της γυναίκας. Η φύση λέει, και αυτό δυστυχώς είναι η φύση, δεν έχει σχέση με το τι θέλουμε εμείς, λέει ότι τα όρια της φυσικής εμεινόπαυσης μπορεί να είναι οποιαδήποτε χρόνο μετά τα 40 έτη ηλικίας. Ξεκινάει από 40. Προφανώς, αλλά θεωρείτε, γιατρέ, θεωρείτε ότι εν έτη 2021 μία νέα γυναίκα δεν ξέρει τι ορίζει η φύση και πότε η ίδια μπορεί ή όχι να κάνει παιδί? Και πρέπει να δεν είμαστε στο 1950. Και πρέπει, πρέπει να την τρομάξετε για να της πείτε όχι. Τι και να ψάχνετε, αχ τι λάθος έκανα στη ζωή μου, όπως ήταν αυτό το σποτ. Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Ξέρετε ότι ο ορμόνη που καθορίζει τη γονιμότητα είναι στα πιο ψηλά επίπεδά της στην ηλικία των 18 με 20. Ξέρετε ότι η ορμόνη που αφορά τη γονιμότητα πέφτει στο 5% της αρχικής τιμής ήδη από την ηλικία των 35. Αυτή την απλή γνώση την ξέρει ο πληθυσμός. Καμία αντίρρηση, αλλά πώς τη δίνεται αυτή την πληροφόρηση? Πώς τη δίνουμε? Εδώ ήταν όλο το επίκεντρο του συνεδρίου. Πώς δίνουμε αυτή την πληροφόρηση? Και γιατί να σας πω και κάτι. Εμείς τη γυναίκα το ξέρουμε αυτό, γιατί είμαστε επιστήμονες και το γνωρίζουμε. Οι γυναίκες όμως που έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν την επιλογή τους, όπως και οι κόρες μου όταν θα μεγαλώσουν, φυσικά θα ήθελα στα 35 της να είναι ενημερωμένη από την πολιτεία. Βεβαίως. Ότι ξέρετε τι. Αλλά υπάρχουν όρια της φύσης. Συγγνώμη, επειδή έχεις την επιλογή να κάνεις παιδί εφόσον είσαι παντρεμένη. Αν δεν είσαι παντρεμένη και ακολουθείς την καριέρα σας, να μπορείς να καταψύξεις τα όρια σου, να κάνεις κάτι. Πολύ ενδιαφέροντα. Μαζί σας και όλα αυτά. Και μπορεί να κάνεις παιδί και χωρίς να είσαι παντρεμένη. Ακριβώς. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι άλλο. Βλέπω σήμερα ένα άρθρο του κυρίου Αλέξη Αρβανίτη, που είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο οποίος κάνει λόγο για κοινωνικά στερεότυπα και ότι με βάση αυτό το σποτ, το κοινωνικό στερεότυπο που προβάλλεται είναι ότι όποιος δεν κάνει παιδί, όποια γυναίκα δεν κάνει παιδί μέχρι τα 40 είναι αποτυχημένη. Όχι βέβαια. Αυτό βγήκε όμως. Γιατί στο σποτ που είδατε η γυναίκα η συγκεκριμένη λέει τι έκανα λάθος. Γιατί είναι λάθος λοιπόν? Αυτό που λέμε στο σποτάκι είναι η αυτοβιογραφία μιας δημοσιογράφου που έβγαλε το σποτάκι, το οποίο όταν το είδαμε πράγματι φάνηκε σκληρό. Αλλά όταν όμως το στείλαμε στο SURU
για να το εξετάσουμε. Μα το ΕΣΟΡΟΥ δεν είναι για να εξετάζει τα μηνύματα. Τι σχέση έχει το ΕΣΟΡΟΥ? Όταν το, βεβαίως το ΕΣΟΡΟΥ το εξέτασε ως κοινωνικό μήνυμα και μας είπε προχωράτε. Μα, το ΕΣΟΡΟΥ είχε, στείλαμε... κύριε Παντέ, το ΕΣΟΡΟΥ είχε, είχε βάλει πρόστιμο πριν από 10 χρόνια στο Μέγκα, επειδή είχε ένα σύριαλ, είχε ένα γκέι φιλί και τώρα επιτρέπονται οι γάμοι. Τώρα αν πάμε με βάση το τι λέει κάθε φορά το ΕΣΟΡΟΥ, δεν θα φτάσουμε ποτέ στην μετά. Και δεν είναι αυτή η δουλειά. Θα μείνουμε και δεν είναι και η δουλειά του αυτή του ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό είναι δουλειά των γιατρών. Το ΕΣΟΡΟΥ μας έδωσε το OK και το στείλαμε στην ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ το έβγαλε 2 εβδομάδες τώρα και πεζόταν. Δεν μας έκανε. Καλά, είμαστε για γέλια, κύριε. Μάλιστα. Δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε. Εσείς πριν, εσείς πριν το στείλετε, ακούστε με λίγο, πριν το στείλετε στο ΕΣΟΡΟΥ και πριν υπάρξει αντίδραση από την ΕΡΤ ή οτιδήποτε, από την δική σας επιτροπή κανείς δεν ενοχλήθηκε από αυτό το σποτ? Και βεβαίως κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι ενδεχομένως να είναι σκληρό, αλλά την άλλη όχι όμως, σκληρό, πήγε... μισό λεπτό, άλλο σκληρό, άλλο ένα σποτ που... πώς να το πω, ορίζει τη γυναίκα ως αποτυχημένη εάν δεν κάνει παιδί στα 40. Δεν είναι θέμα σκληρότητας αυτή η γυναίκα, αυτό. Αυτό το σποτάκι δεν φτιάχτηκε από μένα. Φτιάχτηκε από δημοσιογράφο, έμπειρη δημοσιογράφο. Ναι, αλλά που είχε μια προσωπική της εμπειρία. Τι, κοιτάξτε, αφήστε. Δεν γίνεται ένα σποτ. Άλλη μπορεί να έχει άλλη εμπειρία. Τι καλά και τι χαρά που έκανε το παιδί. Ακούσε με λίγο. Φταίει δημοσιογράφο τώρα. Το σποτάκι. Κύριε γιατρέ, ακούστε με λίγο. Το σποτάκι για ένα πανελλήνιο συνέδριο που είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας δεν βασίζεται σε μία προσωπική εμπειρία μιας δημοσιογράφου. Και πώς το έκανε, δηλαδή μόνη της αποφάσισε κάνω. Το σποτάκι αυτό το έφτιαξε μόνη της, μας το έστειλε, μας είπε ότι με βάση την εμπειρία της και σε δημοσιογράφους που το είχε δείξει, το έδειξε σε πολλούς δημοσιογράφους, είπε ότι είναι πολύ ωραίο. Μα εμείς δεν το είναι να αποφασίσει, βέβαια... γιατρέ μου, συγγνώμη, μου τα μας δεν τα λέτε εδώ. Δεν αποφάσισε αυτή. Εμείς οι δημοσιογράφοι στείλαμε... αποφασίζουν ή οι επιστήμονες. Εσείς στείλαμε... που κάνετε αυτή τη δουλειά, το είδατε καλό το να λέτε, το να λέει είναι μια γυναίκα 42. Τι έκανα λάθος, απέτυχα και όλες αυτές τις, τα ερωτήματα ξέρετε, που έβαλε. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη αδικία? Η μεγαλύτερη αδικία είναι η γυναίκα παντρεμένη 10 και 15 χρόνια να μην έχει ασχοληθεί με τη γονιμότητά της, γιατί δεν έχει πάρει την πληροφόρηση την ανάλογη από την πολιτεία και να έρχεται στα 42 και να της ανακοινώνουμε, όπως και τώρα το πρωί ανακοίνωσε στην γυναίκα 42 χρονών ότι είναι σε μηνόπαυση και έκλαιγε και να πιστεύετε, μου λέει ήξερα. Συγγνώμη, πιστεύετε ότι στιγμή... το 2021 υπάρχει καμία γυναίκα σήμερα που είναι 30 χρονών ή 35 ή 40 η οποία πραγματικά θέλει να κάνει παιδί και δεν έχει ενδιαφερθεί να μάθει ξαφνικά, τα όρια της? Εγώ δεν εγώ το πιστεύω. Σας ερωτώ, εγώ σας δεν το πιστεύω, κάτι. Αλήθεια σας λέω. Από ποια υπηρεσία θα πάρει πληροφόρηση? Θα πάει στο γιατρό της, στο γυναικολόγο της. Ποια υπηρεσία? Άλλο το γιατρό, ποια υπηρεσία? Μα, δε, όλες οι γυναίκες έχουν γυναικολόγο γιατρέ σήμερα. Και πρέπει να έχει τηλεφωνικό call center. Το 2021 μία γυναίκα 30 ετών που, κάνει, που έχει καριέρα, που έχει σπουδάσει ή και που δεν έχει σπουδάσει, που είναι αγρότησα να σας πω εγώ, εν έτη 2021 δεν ξέρει μέχρι πότε μπορεί να κάνει παιδί και θα της το πει το σποτάκι. Και όμως θα στο διαβεβαιώνω ότι δεν ξέρει. Πρέπει να μάθει είτε από τον γυναικολόγο της, αλλά όφιλε να μάθει και την ίδια την πολιτεία. Αυτό το θέμα. Εσείς τι είστε πολιτεία θέμα, δηλαδή τώρα? Όχι, δεν είμαι πολιτεία. Τότε τι, να το τι λέτε? Πολιτεία, αλλά η πολιτεία όμως μέσα από το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να ενημερώνει τις νέες γυναίκες, ναι, περί των ορίων και επιλογής. Σωστά. Να έχουν το δικαίωμα η πολιτεία... την επιλογή. Και να είναι ενήμερες οι γυναίκες και ευαισθητοποιημένες. Η πολιτεία τίποτα επίσης θα έπρεπε να ενημερώνει, γιατρέ, πότε κάποιος όχι είναι κατάλληλος να κάνει ένα παιδί με τα όρια της ηλικίας, αλλά πότε μπορεί πραγματικά να μεγαλώσει ένα παιδί. Διότι το ζήτημα δεν είναι να φέρουμε ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο, είναι να το μεγαλώσουμε σωστά και να το παραδώσουμε. Απόλυτα δίκιο. Η πολιτεία δεν κάνει πολλά πράγματα. Συγγνώμη, τρεις Μητροπολίτες, τέσσερις εκεί, τι του είστε? 7-8. 7-8 Μητροπολίτες. Με ποια έννοια, ας πούμε, ποιος έκανε τη σύνθεση του συνεδρίου, ποιος θα μιλήσει, τι θα πει? Το συνέδριο δεν ήταν μόνο αμυγός επιστημονικό, γιατί ως επιστήμονες εμείς την έχουμε τη γνώση. Θέλαμε να την κάνουμε διάχυση στην κοινωνία. Και γι' αυτό φέραμε. Με 7-8 Μητροπολίτες. Γι' αυτό φέραμε υπουργούς, γι' αυτό φέραμε αυτοδιοίκηση και γι' αυτό φέραμε και δημοσιογράφους. Από τις 15 συνεδρίες, μία
μόνο ήταν αφιερωμένη στους Μητροπολίτες. Και αυτή είναι μέρος της κοινωνίας μας. Όχι, μα προς Θεού, τους σεβόμαστε. Δεν αδιαφωνούμε, αλλά οι τίτλοι λίγο με έχουν ξενήσει. Ναι, μόνο μία συνεδρία στις 15 ήταν αφιερωμένη στους Μητροπολίτες. Δεν ήταν παραπάνω. Να σας ρωτήσω δεν ήταν κάτι. Εκκλησιαστικό συνέδριο αυτό. Μία συνεδρία όπως επειδή, επειδή το ακούω να κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, μήπως αυτό το συνέδριο θα έμπαινε από την πίσω πόρτα, θέλετε, πλαγίως κάπως, και η ιστορία των αμβλώσεων? Όχι, εμείς δεν θέλουμε για τις αμβλώσεις. Δεν έχουμε σκοπό. Εγώ ήταν λέω, δεν είπα ότι εσείς το θέλετε. Λέω αν θα έμπαινε από την πίσω πόρτα η συζήτηση. Δεν θα έμπαινε τίποτα από την πίσω πόρτα. Ήταν απλά να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με κρίσιμα υπουργεία, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών που ασχολείται με τους Δήμους και την Σιραγγέλα που είναι με την οικογένεια, να ενημερωθούν και να λάβουν αποφάσεις που να μπορούν να στοχεύουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γυναικών. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω, γιατρέ μου, συγγνώμη, εάν το ξανακάνατε από την αρχή, θέλω πραγματικά να μου απαντήσετε εδώ ως επιστήμονας, θα το ξαναβλέπατε αυτό το βίντεο? Γιατί εγώ δεν το βλέπω να είστε αρνητικός. Εγώ ως επιστήμονας θα ασχοληθώ από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα ασχοληθώ πάλι με συνέδριο, θα ασχοληθώ με τη δουλειά μου που είναι να προσφέρω χαρά μέσα από την εξωματική μου. Μα αυτό είναι, χαρά είναι, όχι αυτό το ψυχοπλακωτικό που βγήκε. Χαρά είναι το να έρθει μια καινούργια ζωή. Και θα βοηθήσω ζευγάρια που έρχονται από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού. Θα κάνω με όλες τις δυνάμεις, θα προσπαθώ να βοηθώ πάντα τις γυναίκες. Θα αισθάνομαι βέβαια πολύ θλίψη όταν βλέπω γυναίκα η οποία να είναι στα 45 ετών και να είναι παντρεμένη 15 χρόνια και να μην ήξερε ότι υπάρχουν όρια που θέτει φύση. Αλλά θα της πω τι να κάνουμε. Αυτή η πληροφορία θα σας τη δίνω εγώ τώρα, αλλά είναι ίσως αργά. Θα στενοχωριέμαι πραγματικά. Δηλαδή και με το συνέδριο θα το μάθαινε το σύμπαν όλο, λέτε. Ακριβώς. Πάντως εγώ... αυτό ήταν η στόχη. Εγώ επιμένω, γιατρέ, επιμένω ότι το θεωρώ αδιανόητο εν έτη 2021 μία γυναίκα να μην ξέρει ποια είναι τα φυσικά της όρια για να κάνει παιδί. Δηλαδή, δεν το πιστεύω, αλήθεια σας το λέω, ότι δεν το πιστεύω. Να σας πω μία πληροφορία. Εμείς αναθέσαμε στην MRV να κάνει μία δημοσκόπηση. Η οποία δημοσκόπηση ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, πιστεύω ότι η MRV θα το ανακοινώσει, και η οποία μεταξύ άλλων έκανε την εξής ερώτηση στο γυναικείο πληθυσμό. Πότε νομίζετε ότι μειώνεται κάπως, σε ποια ηλικία νομίζετε ότι μειώνεται κάπως η γονιμότητά σας? Οι μισές γυναίκες απαντήσανε άνω των 40, που εμείς ξέρουμε ότι άνω από τα 40 ξεκινά και η μηνόπαυση. Οπότε όταν οι μισές γυναίκες θεωρούν ότι στα 45 τους και στα 50 τους όλα είναι βεβαίως, μια χαρά. Αλλά προσέξτε όμως. Οφείλουμε εμείς ως επιστήμονες που καθημερινά αγωνιζόμαστε. Έχετε να δίκιο. Περάσουμε την πληροφορία. Μάλιστα. Στην κοινωνία. Πολύ σωστό όλο αυτό. Το σποτάκι θα το ξανακάνατε, αυτό το σποτάκι. Το σποτάκι μετά από όλο αυτό το γεγονός δεν θα το ξανακάνα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά παραστήθηκα κι εγώ, διότι εκτός από την έγκριση του ΕΣΟΥΠΕΣ, όταν ήδη στην ΕΡΤ. Μα τι να την κάνω. Σε αυτό έχετε δίκιο. Όλοι κάνανε λάθος. Και κανένα δεν το είδε στην ΕΡΤ. Στον κόσμο τη ΕΡΤ. Και αυτοί οι άνθρωποι το εγκρίνανε και είπανε τι ωραίο που είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Όχι, θα μπορούσατε πολλά να είχατε κάνει, γιατί εσείς με αυτό το σποτάκι εσείς το εγκρίνατε, ή αυτή η εταιρεία πώς λέγεται. Εταιρεία αναπαραγωγικής ιατρικής, και θα έπρεπε να δείτε με ποιο τρόπο απευθύνεστε στις γυναίκες άνω των 40. Το ενέκρινε όχι μόνο η εταιρεία, το ενέκριναν και τρία πανεπιστήμια που ήταν οι οργανωτικοί. Τόσο ξέρουν. Αν μου επιτρέπετε, τόσο ξέρουν. Κακώς το ενέκρινε. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, το ενέκρινε. Αφήστε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εντάξει. Ψυχίατρο καλέσατε και ένα ψυχίατρο, έναν ειδικό να πει τη γνώμη του. Υπήρχαν από όλες οι γιατροί, υπήρχαν 20 γυναίκες που θα μιλάγανε και εκπροσωπούσαν διάφορα στρώματα, καθηγήτριες από το. Προφανώς πρέπει όλες να. Τα στρώματα της κοινωνίας. Πάντως, όσοι ενέκριναν αυτό το σποτάκι, είτε το ενέκριναν ελαφρά την καρδία, χωρίς να τους ενδιαφέρει τι λέει, είτε συμφωνούσαν με, το σποτά, με την ουσία του σποτ, που είναι ότι ενοχοποιείται μια γυναίκα αν δεν κάνει παιδί. Ποτέ δεν ήταν αυτή η διάθεση, πιστέψτε με. Αυτό το μήνυμα μου σήμερα. Έχω πέντε κόρες, δεν θα το έκανα ποτέ εγώ στη ζωή μου. Μα δεν λέω για εσάς. Από την άλλη, να ξέρετε,
ότι ήταν καλεσμένοι οι διευθύντρια του Fertility Awareness από την Αγγλία, γιατί και αυτοί έχουν τέτοια θέματα και έχουν εισάγει μαθήματα στο Υπουργείο Παιδείας πλέον για να ενημερώνουν τις νέες γυναίκες. Και θα ερχόταν και η Ευρωβουλευτή Ιρλανδέζα Φιτζέραλντ, η οποία και αυτή βέβαια. Και όλα αυτά καταστράφηκαν από ένα λάθος. Λοιπόν. Αυτό είναι από ένα σποτάκι, είναι κρίμα από Θεό. Εγώ πάντως σας διαβεβαιώνω ότι ως επιστήμονας θα ασχοληθώ μόνο με την επιστήμη μου και δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με αυτό. Δεν θα σας βάλουμε εμείς ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχατε αρνητική εμπειρία και μπράβο. Μπράβο στον κύριο Παντό. Είναι ο μόνος ο οποίος παρατηρώ που βγαίνει από αυτή την εταιρεία. Βέβαια. Όλοι οι άλλοι εξαφανισμένοι, κύριε Παντέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο μόνος που έχει βγει και μιλάει. Και να πούμε ότι είναι με ευθύνη. Όλοι οι άλλοι που έδωσαν το OK.